ανακοίνωσή σας. Ωστόσο, το ερώτημα που θέλω να σας θέσω, επειδή αδυνατό να καταλάβω τον λόγο που πραγματικά δεν βρίσκεστε εδώ απόψε μαζί μας, είναι ποιος είναι αυτός ο λόγος που δεν είστε εδώ. Νομίζω και γιατί 8 παρά 10 το βράδυ. Είναι η τοποθέτησή μου η δημόσια. Δεν γίνεται τίποτα προσωπικό, δεν αφορά εσάς. Πιστεύω ότι η σημερινή ατμόσφαιρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τις ανακοινώσεις της ΕΡΤ εναντί του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα οθούσε και εσάς στο να επαναλάβετε, έστω και μια ερώτηση, αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στα δελτία της ΕΡΤ. Κύριε Κουμουτσάκο, κύριε Κουμουτσάκο, σας παρακαλώ, επειδή η ΕΡΤ δεν είναι ένα πράγμα πρόσωπο, η ΕΡΤ δεν είναι μια ταμπέλα που γράφει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είναι τα πρόσωπα τα οποία της τελεχώνουν. Μου λέτε ότι δεν είναι προσωπικό. Ωστόσο, στη δική μου εκπομπή απόψε αρνηθήκατε να βρεθείτε. Θέλετε να με διακόψετε, με ρωτήσατε κάτι ή θα ολοκληρώσω την απάντησή μου, δεν έχει νόημα εδώ άλλος να απαντήσω. Ωραία, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω μετά λοιπόν. Σας λέω λοιπόν και εκεί θα σταματήσω ότι η διαμορφωμένη επικαιρότητα και στο δελτίο ήταν τέτοια που θα οθούσε τη συζήτηση αναποδράστως σε κάτι το οποίο είναι άσχετο με τα εθνικά θέματα, τη σοβαρότητά τους και το κλίμα που πρέπει να διέπει μια δημόσια συζήτηση. Μάλιστα. Αυτή μου η εκτίμηση. Δηλαδή η εκπομπή αυτή εδώ στην οποία ήσασταν προσκεκλημένος, δεν έχει τα εχέγγυα για το ότι θα κυλούσε μια εκπομπή ομαλά, δεν εξασφαλίζει ατμόσφαιρα αντικειμενικής και νυφάλιας συζήτησης. Διαβάζω επιλέξει την ανακοίνωσή σας. Κύριε Χαρίτο, σας εξηγώ τη θέση μου. Μιλάτε σε κάποιον ο οποίος ήταν από τους πρώτους, ίσως ο πρώτος, από τα στελέχη του κόμματος της Χρηματικής Αντιπολίτευσης που συμμετείχε σε συζητήσεις της δημόσιας τηλεόρασης, της ΕΡΤ, αμέσως μετά την επαναλειτουργία της. Επομένως, νομιμοποιούμε απόλυτα, δεν έχω να αποδείξω τίποτα και σε κανέναν παρά μόνο την υψηλή, αν θέλετε, κατά την άποψή σας, υπερβολική ευαισθησία μου, να μην γίνει μια συζήτηση για τα εθνικά θέματα στο κλίμα που έχει διαμορφώσει η ΕΡΤ με τις σημερινές ανακοινώσεις της κατά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Υπάρχουν θέματα ταμπού, κύριε Κουμουτσάκο, στα οποία δεν θα πρέπει να γίνονται αναφορές και τα οποία δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος του διαλόγου. Θα πρέπει δηλαδή να κατεβάζουν ρολά οι εκπομπές σε περιόδους που υπάρχουν εντάσεις μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης και να μην αγγίζουν αυτά τα θέματα τα μίντια. Κύριε Χαρίτο, τα εθνικά θέματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μεγάλη έξαρση. Το τηλεοπτικό κοινό, δηλαδή οι Έλληνες πολίτες, είναι λογικό να περιμένουν μια συζήτηση ουσίας νυφάλια και αντικειμενική. Έκρινα προσωπικά, και δεν έχει καμία εμπλοκή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι προϋποθέσεις για μια τέτοια δημόσια συζήτηση, όπως θα την απαιτούσαν οι Έλληνες πολίτες, δεν υπήρχε σήμερα. Εάν σήμερα κάνατε μια εκπομπή γενικής πολιτικής θεματολογίας, θα ήμουν εκεί. Όμως, για εθνικά θέματα, σε αυτή την ατμόσφαιρα αποφάσισα να μην συμμετέχω. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα. Κρίνομαι για την απόφασή μου, αναμφισβήτητα, αλλά είναι η απόφαση την οποία ανέλαβα. Κύριε Κουμουτσάκο, θα επιμείνω. Και θα επιμείνω γιατί είναι προσωπικό πλέον το θέμα. Επιλέξατε, ξαναλέω, την εκπομπή τη συγκεκριμένη. Και μιλάτε για εγγυήσεις, μιλάτε για ατμόσφαιρα η οποία δεν διέπεται από αντικειμενικότητα. Και ότι υπήρχαν φαινόμενα τα οποία ενδεχομένως θα οδηγούσαν την κουβέντα σε άλλα μονοπάτια. Υπάρχουν τέτοια δείγματα γραφής από το παρελθόν. Και τι είναι αυτό, το οποίο σας τρομάζει εσάς το να ήσασταν εδώ απόψε και να συζητήσουμε το οποιοδήποτε θέμα. Εγώ κοιδωμαι τη σοβαρότητα των θεμάτων, τα οποία έχω την τιμή να παρακολουθώ και των οποίων έχω την τιμή να είμαι υπεύθυνος εκ μέρους αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι τα εθνικά θέματα. Ο καθένας έχει μια ιστορική. Έχει μια διαχρονική πορεία, εγώ έχω μια συγκεκριμένη πορεία. Έκρινα ότι σήμερα η στάση της ΕΡΤ απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν διασφάλιζε, όχι συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά για τη συγκεκριμένη θεματολογία, την απαραίτητη ατμόσφαιρα για να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Η στάση της ΕΡΤ, το μελανό σημείο στη στάση της ΕΡΤ, ποιο είναι το οποίο επικαλείστε, κύριε Κουμουτσάκο? Σας εύχομαι, ήδη γίνεται αυτό το οποίο θέλω να αποφύγω και δεν συμμετέχω στην υποκατάσταση μια συζήτηση για τα εξωτερικά θέματα από μια άλλη συζήτηση. Μα δεν ζητάω τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από το να μου εξηγήσετε ποια είναι η στάση τη ΕΡΤ που αποτελεί μελανό σημείο ώστε να μην βρίσκεστε απόψε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να εξηγήσω περαιτέρω τη θέση μου, η οποία είναι σαφής κατά την άποψή μου. Αναλαμβάνω το κόστος της απόφασής μου, αλλά έκρινα ότι έπρεπε να προστατεύσω μια συζήτηση για τα εθνικά θέματα από το κλίμα που υπάρχει από το πρωί. Αυτό δεν σημαίνει, ούτε είναι κανένα εμπάργκο, ούτε αφορά μια διαχρονική μου στάση απέναντι στην ΕΡΤ. Σήμερα αυτή η θεματική δεν έπρεπε να συζητηθεί σε αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί από τις ανακοινώσεις. Κύριε Κουμουτσάκο, ωραία, δεκτή και η τελεία. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να απαντήσετε. Όχι, μα θα μου επιτρέψετε, να σας υπενθυμίσω ποια είναι η θεματική της απόψινής εκπομπής. Εάν δεν ήθελα διαπραγμάτευση και αξιολόγηση.
Σας λέω, επίσης, μιλάτε με Τουρκία, ελληνοτουρκικά, Αμερική και σχέσεις με την Ευρώπη. Σας έχω απαντήσει, μην υποκαταστήσουμε την εκπομπή από μια άλλη εκπομπή για άλλα θέματα. Εάν κάποτε θέλετε εσείς ή οποιοδήποτε άλλος να συζητήσει για το αν η δημόσια τηλεόραση λειτουργεί σωστά ή όχι, η δημόσια τηλεόραση η οποία λειτουργεί με κόστος, με χρήματα όλων των Ελλήνων και πρέπει να είναι για όλους τους Έλληνες, αυτή είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε σε μεταγενέστερο χρόνο, όποτε μου ζητήσετε να παραστώ και θα παραστώ. Σήμερα συζητάτε για τα εθνικά θέματα, κρίνω ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι επικοδομητική, γι' αυτό δεν παρίσταμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας ακολουθώ να δυσκολεύομαι να το κατανοήσω, κύριε Κουμουτσάκο. Να είστε καλά. Προσπάθησα να το εξηγήσω, σας λέω, όλοι κρινόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, με ενημερώνω από το Control ότι έχουμε στη τηλεφωνική τον. Το give.